Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ξυριστικό βίντεο και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα, παρουσίαση σαπουνιού. Αυτό κάνω εγώ. Σαπουνάκι από την Αμερική. Ένα σαπουνάκι που το διάβαζα συνέχεια στα σχόλια ότι είναι πάρα πολύ elegant, πάρα πολύ ωραίο. Και λέω, δεν το παίρνω, να το δοκιμάσω και να το δω. Λοιπόν, αυτό είναι από τη Holy Cow, το Pastel Vision. Φοβερό εξώφυλλο. Είναι στη βάση τη Creme France, κάπως λέγεται Creme France, κάπως έτσι. Λοιπόν, αρωματικά. Αρωματικά είναι ένα... Όταν το πρώτο πήρα και το μύρισα, να σας πω την αλήθεια, δεν το κρύβω, γιατί εγώ σας έχω πει, είμαι πάντα ειλικρινής. Δεν μου άρεσε πολύ. Είναι περίεργο, δεν είναι safe άρωμα, είναι περίεργο. Μου μυρίζει στην αρχή σαν φαρμακείο ρε παιδί μου, σαν μπεντατίν, σαν να έχεις πάει σε ένα φαρμακείο. Τι μύριζα τις νότες, τις ξαναμύριζα πάλι. Και είναι πολύ περίεργο. Αλλά τώρα το έχω συνηθίσει, είναι πάρα πολύ ωραίο, βγαίνει πάρα πολύ μπροστά το ρούμι. Η πάνω νότες έχει το ρούμι. Πάνω νότες είναι το ρούμι του. Λοιπόν, να σας πούμε και λίγο τις νότες. Νότες είναι το... Επάνω νότες είναι το ρούμι. Fruity peach. Green, πράσινο μήλο και σαφρόν. Μετά οι μεσαίες νότες είναι γλυκό sweet tonka bean. Earth, πατσουλί, vetiver. Και οι βάσεις νότες είναι το μπάκο, βανίλια και άμπερ και σάνταγκουτ. Της γυναίκας πάντως της άρεσε πάρα πολύ, ξετρελάθηκε πάρα πολύ. Εγώ ήμουνα έτσι και έτσι, τώρα το μυρίζα συνέχεια, το ξαναμύριζα και άρχισε και μου αρέσει η μυρωδιά. Θα σβήσουμε κλασικά με τη λοσιόν. Μηχανή, παιδιά τα γέλια είναι πολλά. Είναι φορτωμένη με μια πέρμα σάπτ, ρο 41 μιούλ. Φορτωμένη με μια Πέρμα Σαπ τρίτη χρήση. Πάμε να βρίξουμε το προσωπάκι μας, να τυλάξουμε το πινελάκι μας και επανερχόμαστε για φόρτωμα, face lathering και πρώτο πέρασμα. Αφού ρίξαμε το προσωπάκι μας, το πινέλο μας, παιδιά, πινέλο. Έπληξη, δεν το έχετε ξαναδεί, ας παίξουμε και λίγο με αυτό. Omega Hero. Είναι, πρέπει να είναι 25, μου φαίνεται θύσανος. Ακόμα άστρωτο. Θα το στρώσουμε και πάμε για φόρτωμα. Πήρα χείρου διότι ήθελα, όπως σας είπα, το καλοκαίρι που καθόμουνα και δεν πήγα διακοπές, να φω μερικά παλιά σαπούλια. Holy Cow, αγαπημένη εταιρεία, μου αρέσει πάρα πολύ, την έχω πολύ ψηλά. Είναι περίεργο το αρώμα του, αλλά είναι ωραίο. Φορτώσαμε και μπορεί να παραφορτώσαμε και πάμε για ένα μικρό βούτυγμα. Λοιπόν, για φες δάτερη. Pastel Vision, μάλιστα. Ο Pastel λέει και καλά, διάβασα την ιστορία του. Είναι και καλά φαρμακοποιός και ανέμειξε κάτι με τα φάρμακα και με κάτι αρώματα. Έτσι βγήκε το Pastel Vision από κάτι, από την ιστορία που λέει Holy Cow. Μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε. Και έτσι εμπνεύστηκε μια μίξη, μου φαίνεται, φαρμάκων και αρωμάτων, κάπως έτσι. Και έβγαλε ένα elegant, να το πω, άρωμα. Πάμε για νεράκι.
Φωτεινό, άλλες φορές μου γίνει φωτεινό το βίντεο. Χειμωνιάτικο άρωμα, γλυκό. Τώρα αρχίζουν και αναδεικνύεται, βγαίνει το ρούμπι. Συνεχίζω και το λέω, βγαίνει πολύ μπροστά. Το ρούμι, βγαίνει και γλυκύτητα απ' τα άλλα, το μπάκο, βγαίνει ένα καπνικό στοιχείο στο βάθος. Εννοείται ότι θέλει ακόμα δουλίτσα. Χαμηλή ζωή, όπως μας έχει συνηθίσει και όπως όλα τα αμερικάνικα. Επειδή είναι από Ελλάδα, είναι σχετικά ήπιο το άρωμα, δεν μπορεί να το πεις. Κατά δυνατά, έκανα προσθήκη νερού και πάμε για άπλωμα. Πολύ ωραία βάση και αυτή. Η Creme French. Εντάξει, είναι δύο σκαλοπάτια για μένα, κάτω τη Σιέρο, αλλά είναι και αυτή πάρα πολύ ωραία βάση. Και δίνει ωραίο μεταξυριστικό και αυτή ξύρισμα, post. Λοιπόν, καλά είμαι, θέλει και άλλη δουλίτσα, αλλά για μένα είμαι καλά. Λοιπόν, από τη Holy Cow, Pastel Vision. Ιδιαίτερο άρωμα, όχι για μένα, safe αγορά και blind αγορά. R41, με τρίτη χρήση, πέρμα σαφ και πάμε.
Λοιπόν, τώρα παιδιά τη διαπιστώνω. Βγάζει το τομπάκο και βανίλια. Γλυκό άρωμα. Ήθελε κι άλλο νερό κι άλλη ενίδα του σαπούνι, ήθελε σαν όλη κουρασμένη λεπίδα. Γιατί ήταν και πολλά τα γένια. Δεν πειράζει. Κάνουμε και δεύτερο πέρασμα και την πετάμε. Μπομπό μάλλον, κάνει ανακαίνιση ο κομμωτής μου και δυστυχώς εκεί μακρύνει. Λοιπόν, πρώτο πέρασμα τελείωσε παιδιά, πολύ ωραίο, ήθελε λίγο κι άλλο υδάτωση το σαπούνι, κι άλλο νεράκι ήθελε, ήθελε το δλίζα του κι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Καλά είμαστε, δεν φτάσαμε στο 100%, αλλά καλό. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο. Αφού επανήρθαμε, Πάμε για άπλωμα και λίγο σβούριγμα γιατί είναι και χείρος, είναι αληθινή τρίχα, δεν είναι συνθετικό. Μπορεί να κάνεις burn με, το τρίχο, με την αληθινή τρίχα. Λοιπόν, μπροστά σας, γιατί εγώ μου αρέσει να δείχνω την αυθεντικότητα, επειδή ξέμεινε ο χείρος, μπροστά σας θα φορτώσουμε. Συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό εγώ προτιμώ τους συνθετικούς και τους 26άριδες. Πιο μικρή θύσανε ξεμένωνε. Δεν πειράζει. Όλα μες στο κόλπο είναι, μες στο πρόγραμμα. Άργησα, δεν άργησα. Πολύ ιδιαίτερο άρωμα, παιδιά. Είναι για αυτούς που, να το πω, προτιμάνε τα σοφιστικά, βαρύ άρωμα. Βγάζει τομπάκο, που πήσε το πινέλο, βγάζει και το τομπάκο μπροστά και το ρούμι. Δεν πειράζει. Δεν είναι δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, του γούστου μου πάρα πολύ. Δεν πειράζει, θα το καταναλώσουμε και αυτό. Πάμε για δεύτερο πέρασμα. Το δεύτερο μου χολικάο, τρία έχω πάρει, αυτό είναι το δεύτερο μου κατά σειρά. Το Ενίζιο το πήρα
Και κάποια στιγμή θα σας παρουσιάσω και το άλλο μου, το Holy Cow. Φανταστικό άρωμα το άλλο. Το έκανε βιντεάκι, αλλά κάτι έγινε με την επεξεργασία και αλλού είναι αξιωμένος ο ήχος και αλλού όχι. Οπότε το έσβησα και θα το ξανακάνω εκ νέου. Λοιπόν, πάει και το δεύτερο πέρασμα. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέω. 5 λεπτά και στο δεκάλεπτο έρχομαι για aftershave και διαπιστώσεις. Αφού πέρασε μετά το δεκάλεπτο, τι να πεις, εντάξει, holy cow. Τώρα κατά ψέματα, ακόμα και η cream friends, πώς λέγεται αυτή, η βάση λίγο πρόσωπο, πολύ ωραίο πρόσωπο σου αφήνει. Και πάμε για το aftershave που είναι φανταστικά το aftershave. Θέλω να, κάποια στιγμή να πάρω κανένα balm, να δοκιμάσω και τα balm τους για το χειμώνα. Pasteur Vision, εγώ βγήκα έξω πάντως. Τι τότε γυναίκα μύρισε, εμένα δεν πολύ μου αρέσει. Τη άρεσε. Γλυκό είναι, αρκετά γλυκό, ζεστό άρωμα. Εγώ πιστεύω ρε παιδιά το ρούμι επισκιάζει το πράσινο μήλο. Το πράσινο μήλο και τα υπόλοιπα βγαίνει εμένα, ναι, για μένα βγαίνει το ρούμι πάρα πολύ μπροστά, το ρούμι, πολύ ρούμι έχει. Ας βάλουμε λίγο ακόμα και το σαφρόν τώρα εντοπίζω και το μπάκο, τα υπόλοιπα ρε παιδιά δεν εντοπίζω, είναι λίγο το άρωμα πολύ ιδιαίτερο. Αλλά εντάξει είναι σοφιστικέ. Elegant, elegant άρωμα όπως το λέει. Δεν είναι για πολλούς, δεν το συνιστώ για blind αγορά, καλό να πάρα το μυρίσετε. Εγώ κάνω blind αγορά, μου αρέσει, δεν μου αρέσει, τώρα μπορώ να πω ότι μπορώ να λέω τώρα δεν μου αρέσει. Στην πορεία μπορώ να πω ότι μου αρέσει, όπως να τη ζυγκάρει το ρετζέν, δεν μου άρεσε στην αρχή και λέω ότι χάλια είναι αυτό και τώρα έχω συνδυαστεί με το ζυγκάρει το τζέντ. Ξηρίζομαι το καλοκαίρι συνέχεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, πρώτες εντυπώσεις είναι. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Πρώτες εντυπώσεις είναι. Μπορεί στην αρχή να μην σου αρέσει. Οπότε, καλό είναι να δίνουμε λίγο χρόνο στα αρώματα του σαπουνιού. Εντάξει, άλλοι τα πουλάνε αμέσως. Λοιπόν, για να κλείσουμε από τη Holy Cow, το Pasteur Vision. Πάντως έχει πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Αχ, τώρα βγαίνει. Βγαίνουν και άλλα αρώματα. Ωραίο το aftershave του. Ωραίο. Pasteur Vision Holy Cow. Βάση κρέμ. Τέλος πάντων, friends που λέγεται. Το aftershave του. Pasteur Vision. Η A41 Massy Mule. Με τρίτη χρήση και τελευταία. Permasart. Και ο άστοτος μας ακόμα χείρος, δεν θυμάμαι το κωδικό του. Δεν το θυμάμαι. Θέλει ακόμα στο σηματάκι. Γι' αυτό μάλλον μου κράτησε και τον αφρό μου, τον κράτησε μέσα και ξέμεινε. Παιδιά, σας εύχομαι καλό βράδυ και μέχρι το επόμενο ξυριστικό βίντεο και όχι μόνο. Και όπως λέω εγώ, και όπως λέω εγώ πάντα, πάντα με υγεία παιδιά. Χωρίς υγεία δεν πάμε πουθενά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και ευχαριστώ πολύ που σχολιάζετε και με στηρίζετε. Χωρίς εσάς δεν θα συνέχιζα. Γεια σας.